Αλέξανδρος, θεός ή άνθρωπος. Και τα δύο μπορούμε να πούμε. Από μικρή ηλικία η γέννησή του σημειώθηκε με διάφορα έτσι περίεργα συμβάντα και μην ξεχνάμε ότι η μητέρα του, η Ολυμπιάδα, τον γαλούχησε πάντα με την ιδέα ότι ήταν γιος Θεού. Και αυτό ο Αλέξανδρος το είχε πιστέψει πάρα πολύ και πραγματικά παντού το έδειχνε κάνοντας πράγματα που ξέφευγαν από τις ικανότητες ενός κοινού ανθρώπου. Μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι ο Αλέξανδρος θεοποιήθηκε ενώ ήταν ακόμη εν ζωή από τους λαούς της Ανατολής, οι οποίοι στο πρόσωπό του τον είδαν σαν ένα νέο Διόνυσο που ήλθε να ολοκληρώσει το έργο του τελευταίου Διονύσου. Έτσι λοιπόν ο Αλέξανδρος, έχοντας θεία την καταγωγή η οποία επισημοποιήθηκε όταν πήγε στην όαση της Ίωα στο μαντίο του Άμμονος Διός και εκεί επισήμως ανακηρύχθηκε γιος του Άμμονα Δία, αυτό το πράγμα, την ανακήρυξή του σαν γιο Θεού, την συνέχισε και την πρόβαλε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ήταν όμως άνθρωπος με τα προτερήματα και τις αδυναμίες του, διότι ουδής είναι τέλειος. Όποιος ξεπεράσει την τελειότητα πλησιάζει το θείον, πράγμα που δεν είναι εύκολο να συμβεί. Γνωρίζομαι τα πάντα για τον Αλέξανδρο, τη στρατηγική του ικανότητα, την πολιτική του ικανότητα, το πώς γινόταν αγαπητός αλλά και μισητός συγχρόνως. Αυτό όμως που ίσως δεν έχουμε έτσι συνειδητοποιήσει μέσα μας είναι ότι ο Αλέξανδρος στα 12 χρόνια και τους 11 μήνες της βασιλείας του στα πεδία των μαχών αντιμετώπισε πολλούς και επικίνδυνους τραυματισμούς που θα του κόστιζαν την ίδια του τη ζωή. Και θέλω έτσι να σας αναφέρω αυτούς τους τραυματισμούς, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, και θα πρέπει μετά να σκεφτείτε κάτι. Το Μάιο του 334, στην πρώτη μάχη που δίνει στο Γρανικό ποταμό και πετυχαίνει μία λαμπρή νίκη εναντίον των Περσών, ο Αλέξανδρος τραυματίστηκε από τον Πέρση στρατηγό Ρισάκη, ο οποίος με την κοπίδα του τον χτύπησε στο κεφάλι και του έσπασε ένα μέρος του κράνους του. Και ο Αλέξανδρος αμέσως αντέδρασε χτυπώντας τον με το δόρυ, το οποίο διαπέρασε το θώρακα του Ρισάκη. Ο Σπιθριδάτης πάλι είχε υψώσει πάνω από το κεφάλι του Αλέξανδρου το ξύφος του, αλλά ο Κλήτος επενέβη και έκοψε το χέρι του Σπιθριδάτη από τη ρίζα με το δικό του το ξύφος. Και γι' αυτό ο Κλήτος πραγματικά έσωσε τον Αλέξανδρο. Το 333 στην Ισό είχε τραυματιστεί με ξύφος στο μυρό. Και ο Οριανός και ο Πλούταρχος αναφέρουν τα ίδια για το συγκεκριμένο τραυματισμό. Γιατί οι διάφοροι συγγραφείς Ρωμαίοι που ασχολήθηκαν με τον Αλέξανδρο πολλές φορές λένε άλλου είδους τραυματισμούς. Για μένα όμως ο πιο σωστός σε αυτά που λέει είναι ο Αριανός. Η μάχη αυτή της Ισού παρέμεινε στην ιστορία σαν την πιο πολύ νεκρή μάχη του αρχαίου κόσμου. 100.000 ήταν οι νεκροί συνολικά και όλη η ηγεσία του υπηκού των Περσών χάθηκε μαζί και γνωστοί σατράπες. Ο Αλέξανδρος πολεμούσε πάντα στην πρώτη γραμμή και αυτό είναι προς τιμή του. Άλλος τραυματισμός σημαντικός ήταν στη Γάζα κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της πολύπαθης Γάζας.
Ο Αριανός αναφέρει ότι ένα βλήμα καταπέλτη διαπέρασε την ασπίδα και τον θώρακα του Αλεξάνδρου και επίσης κάποια πέτρα από τον καταπέλτη τον χτύπησε και στον ώμο. Στη μάχη της Σαμαρκάνδης χτυπήθηκε από βέλος στην Κνήμη. Στις Ινδίες έχουμε 3 φορές τραυματισμούς. Επίσης, στη μάχη εναντίον των Μασάγων, ήταν μια φυλή των Ινδών, χτυπήθηκε στον Αστράγαλο από βέλος που του έριξαν από τα τείχη της πόλεως. Στους Ασπασίους χτυπήθηκε από βέλος στον ώμο. Στη χώρα των Γανδαριτών χτυπήθηκε με βέλος στα σκέλη που έφτασε μέχρι το κόκαλο. Στην Ιρκανία, είναι η Κασπία θάλασσα, τραυματίστηκε από πέτρες στον τράχυλο. Στην Κυρούπολη επλήγει με πέτρα στο κεφάλι και τον αφιένα και έπαθε διάσηση και σκοτοδίνη. Στον Τανάη ποταμό, στο σημερινό Δόν, πληγώθηκε στην Κνήμη και έσπασε μέρος του Αστραγάλου. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι έχει υποστεί χτυπήματα σχεδόν σε όλο του το σώμα. Ο χειρότερος όμως τραυματισμός του Αλεξάνδρου συνέβη όταν πολεμούσε εναντίον των Μαλών. Στη μάχη αυτή, ενώ το στράτευμα γύριζε πια, δηλαδή όπως ξέρετε είχαν κουραστεί οι Μακεδόνες και γύριζαν πίσω, κατά τη διάρκεια της επιστροφής ο Αλέξανδρος εστράφει εναντίον των Μαλών που ήταν μία πόλη των Βραχμάνων οι οποίοι μισούσαν βαθύτατα τον Αλέξανδρο. Στην πολιορκία της πόλης αυτής που δεν αναφέρει ο Αριανός το όνομά της, ο Αλέξανδρος ήταν ο συνήθως ασυγκράτητος και βιαζόταν να κυριεύσει την πόλη. Άρπαξε μία σκάλα από ένα στρατιώτη που τη μετέφερε και ανέβηκε πρώτος πάνω στα τείχη. Τον ακολούθησε ο Πευκέστας, ο Λεωνάτος και ένας γενναίος στρατιώτης του, ο Αυρέας. Τι συνέβη όμως? Από το βάρος των άλλων έσπασε η σκάλα και ο Αλέξανδρος έμεινε μόνος πάνω στα τείχη, αντιμετωπίζοντας τα βέλη των Μαλών με την ασπίδα και το ξύφος του. Είναι η πιο κρίσιμη και επικίνδυνη στιγμή στη ζωή του Αλεξάνδρου. Του φωνάζαν από κάτω οι στρατιώτες να πηδήξει και αυτοί θα κάναν έτσι, θα λέγαμε, ένα δίχτυ κάτι με τα χέρια τους για να τον πιάσουν. Ο Αλέξανδρος όμως, αγύριστο κεφάλι, αντί να πηδήξει προς τα έξω, πήδηξε μέσα στα τείχη της πόλεως και βρέθηκε μόνος με μυριάδες εχθρούς να τους αντιμετωπίσει. Εδώ έχουμε μία τόλμη, μία ανδρεία, αλλά λείπει πλέον η λογική. Νιώθει ότι είναι Θεός ο ίδιος. Νιώθει σαν το Διόνυσο. Πολεμά με λύσα, ακουμπώντας την πλάτη του στο τείχος και σκοτώνει τον αρχηγό των Μαλών. Τότε βέβαια οι Μαλοί έξαλλοι, βλέποντας νεκρό τον αρχηγό τους, αρχίζουν και του ρίχνουν βέλη, δηλαδή θα λέγαμε ένα σύννεφο από βέλη, πέφτουν εναντίον του Αλεξάνδρου και ένα βέλος φθάνει και του τρυπάει τον πνεύμονα, ακριβώς πάνω από το μαστό. Το αίμα, καταλαβαίνετε πώς αρχίζει να τρέχει, πάρα πολύ αίμα, εκείνος όμως συνεχίζει να αγωνίζεται και κάποια στιγμή γονατίζει, ζαλίζεται και χάνει τις αισθήσεις του. Την κρίσιμη αυτή στιγμή ο Άμμον, ο Θεός, πατέρας του, τον σώζει. Πώς? Καθώς ο Πευκέστας και ο Λεωνάτος κατόρθωσαν να πλησιάσουν τον Αλέξανδρο και τον κάλυψαν με τις ασπίδες του, με τις ασπίδες τους. Εν τω μεταξύ πήδηξαν από τα τείχη κι άλλοι Μακεδόνες και κυρίευσαν την πόλη. Και άρχισαν και οι Μακεδόνες βέβαια να πολεμάνε με πολλή αγριότητα, διότι κάποιος είπε ότι ο Αλέξανδρος, ο αρχηγός τους, σκοτώθηκε.
Και όπως λέει ο Αριανός, σκότωσαν όλους τους Ινδούς που ήταν μέσα στην πόλη, ακόμη και τις γυναίκες και τα παιδιά. Εν τω μεταξύ, μετέφεραν ο Λεωνάτος και ο Πευκέστας τον Αλέξανδρο με την ασπίδα τους σε κάποιο ασφαλές σημείο. Στο στράτευμα του Αλεξάνδρου υπήρχαν οι γιατροί και καλοί γιατροί, όπως ο Φίλιππος, ο Ακαρνάνας, ο Κριτόδημος, ο Κώος από το γένος των Ασκληπιαδών, και λέγεται ότι ο Κριτόδημος έβγαλε το βέλος, ενώ ο Ριανός δίνει την πληροφορία ότι το βέλος το τράβηξε ο Περδίκας κατ' εντολή του Αλεξάνδρου. Στα μέσα του 4ου αιώνος υπήρχε ένας γιατρός, ο Διοκλής από την Κάριστο, ο οποίος είχε φεύρει ένα μηχάνημα με το οποίο έβγαζε τα βέλη από το ανθρώπινο σώμα. Και αυτό το μηχάνημα λεγόταν ο Κυαθίσκος του Διοκλέους. Δεν αποκλείεται, αν ο Κριτόδημος έβγαλε το βέλος, να χρησιμοποιήσει ίσως αυτό το μηχάνημα. Μετά τον τραυματισμό αυτό, ο Αλέξανδρος παρέμεινε πάρα πολύ καιρό σε μεγάλη ανάρρωση. Υπέφερε πολύ. Η ζωή του κρεμόταν από μία κλωστή. Και βέβαια το ότι ο Αλέξανδρος δεν ήταν εις θέση ούτε να κινηθεί ούτε να μιλήσει, δημιούργησε στο μακεδονικό στρατό μία αποδυνάμωση και μία έτσι αθυμία. Το πληροφορήθηκε αυτό ο Αλέξανδρος, ότι ο στρατός δεν είναι καλά, και αποφασίζει να δείξει στο στρατό του ότι ο ίδιος είναι καλά. Και παρόλο που ήταν σε μία ανάρρωση από τέτοιο θανάσιμο χτύπημα, τι κάνει? Ζητάει να τον βγάλουν από το, να εμφανιστεί στο κατάστρωμα του πλοίου. Και δεν θέλει να τον μεταφέρουν με φορείο, αλλά ζητάει να ανέβει πάνω στο άλογο του για να δει ο στρατός ότι είναι ζωντανός και ακμαίος, και να δει ο στρατός ότι ο Θεός τους δεν είναι δυνατόν να πεθάνει, και έτσι να ανεβάσει το φρόνημα του στρατού. Φανταστείτε τι χαρά όλων αυτών των στρατιωτών όταν είδαν τον Αλέξανδρο πάνω στο άλογο, να τους χαιρετά όπως πρώτα. Τον περικύκλωσαν, άρχισαν να τον ρένουν με ό,τι λουλούδια υπήρχαν εκείνη την εποχή στις Ινδίες, να θέλουν να τον αγγίξουν για να αισθανθούν ότι πράγματι ο Αλέξανδρος είναι γερός, είναι δυνατός. Και βέβαια είναι η αλήθεια ότι ο Αλέξανδρος ποτέ δεν άκουγε. Έκανε αυτό που ήθελε, όποτε το ήθελε, χωρίς να υπολογίζει τίποτα. Λέει ότι ο Αριανός αναφέρει ότι ο Αλέξανδρος στενοχωρεί το πάρα πολύ όταν του κάναν υποδείξεις, γιατί όλοι του λέγανε δεν είναι ανάγκη να είσαι στην πρώτη γραμμή, ας είσαι λίγο πιο πίσω. Όμως είχε πάθος για τις μάχες και τη δόξα, έρωτα για τη δόξα, και όπως άλλοι άνθρωποι παρασύρονται από κάποια άλλη δονή, ο Αλέξανδρος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του μακριά από τους κινδύνους. Ο Πλούταρχος λέει ότι και ο ίδιος ο Αλέξανδρος ήξερε να θεραπεύει, διότι ο Αριστοτέλης του είχε μάθει και αρκετά πράγματα για την ιατρική, και πιθανόν στο ότι έγινε καλά και ο ίδιος μετά από αυτό το θανάσιμο τραυματισμό του, να οφείλεται και σε δικές του γνώσεις που θα έλεγε στους γιατρούς του τι ενδεχομένως πρέπει να του δίνουν. Εμείς βρήκαμε στην όαση, στην ανασκαφή, ένα κεφάλι από άγαλμα που περιστάνει τον Αλέξανδρο με τα βασιλικά σύμβολα των Φαραώ
αφού στην Αίγυπτο είχε στεφτεί σαν φαραώ. Η μορφή του αγάλματος αυτού, η κεφαλή δηλαδή αυτή, δείχνει άνθρωπο πολύ ταλαιπωρημένο και μεγαλύτερο από την ηλικία που είχε πραγματικά ο Αλέξανδρος. Και βέβαια, φανταστείτε, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε υποστεί τόσους τραυματισμούς, ήταν δυνατόν όλα αυτά με τα μέσα της εποχής εκείνης να μην του είχαν αφήσει κάποια προβλήματα? Ίσως τα κούτσενε, ίσως να είχε τέτοιους πόνους που να είχαν αλλοιώσει και το σώμα του και τη μορφή του. Μην ξεχνάμε ότι ήταν πολύ κοντός, 1,65 λένε ότι ήταν το ύψος του, και πάρα πολύ αδύνατος. Επομένως, ο Αλέξανδρος πεθαίνοντας και με τον τρόπο που πέθανε και το μαρτύριο από τη δηλητηρίαση που υπέστη, καταλαβαίνετε ότι η μορφή του θα ήταν τελείως διαφορετική από αυτή που βλέπουμε στις πρωτομές και στα γάλματα και σε όλα. Ο Αλέξανδρος, και τελειώνω εδώ, είναι ένα φαινόμενο, θα έλεγα, στην παγκόσμια ιστορία. Είναι ένα όραμα και έλεγε ο ίδιος: υπερηφανεύομαι περισσότερο για όσες πληγές έλαβα πολεμώντας για το ελληνικό μεγαλείο παρά για το βασιλικό μου διάδημα. Σας ευχαριστώ πολύ.